Εξάμηνο επίδομα που θα καλύπτει το 10% για αγορές τροφίμων και θα ενεργοποιηθεί από το Φεβρουάριο, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από τον ερχόμενο Φεβρουάριο λοιπόν και για 6 μήνες η πολιτεία θα καλύπτει το 10% των αγορών κάθε νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων. Θα το πω με απλά λόγια. 10% πληθωρισμός, 10% καλύπτει το κράτος. Το ύψος του επιδόματος διαμορφώνεται σε 22 ευρώ το μήνα για μονομελές νοικοκυριό και αυξάνεται κατά 10 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού με τα βάνητα 100 ευρώ. Η αίτηση σε οικογένειες θα γίνεται από το ένα ενήλικο μέλος και τα υπόλοιπα θα προστίθενται ως εξαρτώμενα μέλη ή φιλοξενούμενοι. Δεν είναι μόνο για τα τρόφιμα. Είναι για τις αγορές μας. Για τις αγορές. Δηλαδή πάμε και για ρούχα. Όχι. Για τις αγορές μας σε καταστήματα τροφίμων. Δηλαδή σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, ζαχαροπλαστεία, φούρνους, κρεοπολία κτλ. Τα ποσά θα πιστώνονται μηνιαίως σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε καταστήματα λιανικού εμπορίου τροφίμων. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τα ποσά καταβάλλονται ένα τρίμηνο και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% του ποσού. Η ψηφιακή ψηφιακή κάρτα είναι μία άλλη κάρτα, τύπου όπως έγινε και με το Fuel Pass, την οποία τη χτυπάει κατά τη στιγμή της πληρωμής και βγαίνει ότι είναι δικαιούχος, άρα το ποσό κρατείται από εκεί πέρα. Δικαιούχοι είναι άγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ και 24.000 ευρώ για τους έγγαμους, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί ή φιλοξενούμενο μέλος. Το περιουσιακό όριο ανέρχεται σε 250.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό και 400.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες, ενώ με το μέτρο η κυβέρνηση φιλοδοξεί να ανακουφίσει περαιτέρω τα νοικοκυριά από την ακρίβεια στο ράφι μετά το καλάθι του νοικοκυριού. Πάρει την επιδότηση και ψωνίζει από το καλάθι, θα είναι σε τιμές αθροιστικά τα 2 μέτρα πριν και από τον πόλεμο. Φτιαγμένο έτσι, επαναλαμβάνω, για να μπορεί να καλύπτει το 90% των αναγκών των εβδομαδιαίων ενός νοικοκυριού. Το επίδομα θα λάβουν περίπου 3,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και ωφελούμενοι θα είναι γύρω στους 8,5 εκατομμύρια πολίτες. Το συνολικό κόστος του μέτρου για τους 6 μήνες εκτιμάται σε 650 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων.